miste urani popovicni την εκκλησία του Χριστού ΠΙΜΑΝΑΝΤΕΣ θεαρέστος. Ιερέ Αλέξανδρε της τριαδός ο ΠΡΟΜΑΧΩΣ της χάρη και παύλε ιερέων ακρότης όθεν ημάς ανέβης Τη τριακοστή του μηνός Αυγούστου, Αλεξάνδρου Ιωάννου και Παύλου του Νέου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Φαντίνου Σαρματά, Χριστοφόρου εν Παλαιστίνη, Βριένης και Φύλακος των Οσίων, Φουρτουνιανού, Σεπτιμίνου και Ιανουαρίου των Μαρτύρων, Ευλαλίου Επισκόπου Λαπίθου της Κύπρου. Ο Άγιος Αλέξανδρος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ήταν όπως λέγουν αποστολικής χαρίσμασή λαμπρινόμενος. Σαν πρεσβύτερος ακόμη διακρινόταν για την μεγάλη του ευσέβεια, την αρετή και την αγαθότητά του. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στην νίκαια της Βυθινίας, ο τότε Πατριάρχης τον εξέλεξε αντιπρόσωπό του. Και όταν στην σύνοδο αυτή καταδικάστηκε ο Άριος, ο Αλέξανδρος, αν και γέροντας 70 ετών, δέχθηκε να περιοδεύσει στην Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία και στην υπόλοιπη Ελλάδα για να διδάξει και να γνωστοποιήσει τα ορθά δόγματα των αποφάσεων της Συνόδου της Νικαίας. Αλλά ενώ βρισκόταν στην περιοδία αυτή, ο Πατριάρχης της Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνης εκοιμήθη. Όρισε όμως διάδοχό του τον Αλέξανδρο, διότι παρά το γύρας του, είχε τα κατάλληλα εφόδια για την διακυβέρνηση της Αρχιεπισκοπής της Πρωτεύουσας. Πράγματι, ως Πατριάρχης ο Αλέξανδρος ανταποκρίθηκε σωστά στις δύσκολες περιστάσεις των καιρών. Αναφέρεται από την ιστορία ότι στα χρόνια που βασίλευε ο Κωνσταντιος, ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο Άριος τον εξαπάτησε ότι δήθεν πιστεύει ορθά και ότι έδωσε και κάποιο χρηματικό ποσό για να πάρει πίσω την ιεροσύνη. Και ο βασιλέας τότε διέταξε τον Άγιο Αλέξανδρο να αφήσει τον Άριο να μετέχει της Θείας Κοινωνίας και μάλιστα να συλλειτουργήσει μαζί του». Έτσι λοιπόν ο Άριος με την βία και την ανοχή της βασιλικής εξουσίας θέλησε να εισέλθει στην εκκλησία. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Αλέξανδρος λυπημένο προσευχήθηκε στο Θεό και ζήτησε τη βοήθειά του. Η δέηση του Ιεράρχη εισακούστηκε. Και το πρωί, ενώ ο Άριος μετέβαινε με λαμπρή πομπή στην εκκλησία, ζήτησε να μεταβεί στο αποχωρητήριο και εκεί βρέθηκε το σώμα του σχισμένο και σκολικό βρωτό. Αυτό ήταν το τέλος του μεγάλου αιρεσιάρχου Αρίου. Ο Άγιος Αλέξανδρος εκοιμήθη ειρηνικά το έτος 340 μετά χριστών.